Τον δεύτερο όροφο που βρισκόμαστε υπάρχουν, είναι το μευτικό γυναικολογικό και υπάρχουν 19 κλίνες. Μία αίθουσα είναι για κεσαρικές, μία αίθουσα είναι το συμπτικό, μία αίθουσα είναι οι βρεφοκοιτίδες, μία αίθουσα είναι η παραμονή των βρεφών και υπάρχουν και δύο αίθουσες οδυνών. Στον τρίτο όροφο, εδώ που είμαστε τώρα, στον τρίτο όροφο, είναι τα χειρουργεία και η ΜΕΘ. Έχουμε 4 αίθουσες χειρουργείων, 1 συμπτικό και 2 αίθουσες ενδοσκοπήσεων. Και βεβαίως, όπως προείπα, υπάρχει και η ΜΕΘ. Ελπιστούμε ότι εντός των επομένων ημερών θα τελειώσει οριστικά και θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης παραλαβής. Ποιο είναι το πρόβλημα που δεν έχει παραδοθεί ακόμα αφού είναι έτοιμο? Δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουν κάποιες μικροετοιμασίες ακόμα, υπάρχουν κάποιες μικροεκκρεμότητες, ας πούμε χερούλια πορτών κλπ. Και πρέπει φυσικά να τακτοποιηθεί και ο λογαριασμός με τον εργολάβο. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο εκκρεμεί και θα πρέπει να εκδοθούν τα τιμολόγια από τον εργολάβο και να εκταμιευθούν τα χρήματα από το Υπουργείο Υγείας. Η νέα πτέρυγα αυτή ανήκει σε όλο το νομό Λασιθίου. Και με την λειτουργία της νέας πτέρυγας θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας σε όλο το νομό Λασιθίου.